21η Απριλίου 1967, το πρωί μιας Παρασκευής, η Αθήνα ξυπνά με τα τάγκ στους δρόμους και όλη η Ελλάδα με πατριωτικά εμβατήρια στα ραδιόφωνα και δημοτικούς χορούς στις τηλεοράσεις. Η δημοκρατία είναι νεκρή, αλλά ο δολοφόνος στην αρχή είναι άγνωστος. Υπήρχε διάχυτος ο φόβος ότι ο βασιλιάς και οι στρατηγοί θα προσπαθούσαν να ματαιώσουν τις εκλογές της 28ης Μαΐου, αλλά τον πρόλαβαν άλλοι. Αξιωματικοί του στρατού υπό την ηγεσία του συνταγματάρχη Γεωργίου Παπαδόπουλου και με τη συμμετοχή του ταξίαρχου Στυγιανού Πατακού και του συνταγματάρχη Νικόλαου Μακαρέζου κατέλαβαν την εξουσία με πραξικόπημα. Έχοντας εξασφαλίσει περίπου 100 τεθωρακισμένα στην περιοχή της πρωτεύουσας, οι πραξικοπηματίες κινήθηκαν τα ξημερώματα της 21ης Απριλίου και κατέλαβαν αρχικά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Στη συνέχεια έβαλαν σε εφαρμογή το σχέδιο έκτακτης ανάγκης του ΝΑΤΟ με κωδικό «Σχέδιο Προμηθεύς», με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθούν όλες οι στρατιωτικές μονάδες της Αττικής. Το συγκεκριμένο σχέδιο προορίζονταν για την αναγκαστική ανάληψη εξουσίας από το στρατό με σκοπό την εξουδετερώση κομμουνιστικής εξέγερσης σε περίπτωση που εισέβαλαν στην Ελλάδα δυνάμεις του Σοβιετικού στρατού. Στα Γιάννενα δεν ακούγεται ο ήχος που κάνουν οι ερπίστριες των αρμάτων. Όπως και στις υπόλοιπες επαρχιακές πόλεις, τα τεθωρακισμένα δεν χρειάστηκε να κινηθούν στους δρόμους, αφού οι πραξικοπηματίες γνώριζαν πως δεν μπορούν να υπάρξουν αντιδράσεις ικανές να ανατρέψουν τα σχέδιά τους. Οι περισσότεροι από τους Γιαννιώτες το πρωί της 21ης Απριλίου πήγαν κανονικά στις δουλειές τους, χωρίς να αντιληφθούν το παραμικρό. Ελάχιστοι διαπίστωσαν από την πρώτη στιγμή τι συμβαίνει, βλέποντας μια περίεργη κινητικότητα αστυνομικών και στρατιωτικών στους δρόμους και ακούγοντας εμβατήρια στο ραδιόφωνο. Εγώ είχα έρθει εδώ για το Πάσχα. Κοιμόμουν το πρωί και ήρθε γύρω στις 7 παρατέταρτο ο φοιτητής της θεολογίας τότε, ο Γιάννης ο Μιλωνάς, Μακαρίτης πια, που μετά έγινε αρχιμανδρίτης, άρχισε και φώναζε, με ξύπνησε, «Σι κοιμάσαι και εδώ κάτι συμβαίνει». Ωραία, αν τι συμβαίνει, δεν ξέρω, δεν έχει ειδήσεις ο ραδιοφωνικός σταθμός. Έχει συνέχεια εμβατήρια και δημοτικά τραγούδια. Στον ΟΤΕ δε το είναι κλεισμένες οι πόρτες και κάθονται κάτι φαντάρια απ' έξω. Ξύπνησα, έβαλα το ραδιόφωνο, πράγματι είχε δίκιο. Ντύθηκα και του λέω, πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Πού θα πάμε? Θα πάμε στο δήμαρχο. Τότε δήμαρχος ήταν ο Αλέκος ο Σόφης. Πάμε, τον βρήκαμε εκεί, τον Αλέκο. Του λέμε, ρε Αλέκο, τι έμαθες? Έμαθες, έγινε τίποτα, τι έγινε? Μας λέει, δεν ξέρω, κάτι έγινε, αλλά ούτε ξέρω τίποτα. Κάτσε να ξαναπάρω λίγο το νομάρχη, να δούμε αν ξέρει τίποτα αυτός. Πέρασε λίγη ώρα, γιατί τον είχε ξαναπάρει ο Αλέκος, τον ξαναπαίρνει, είχε πάει στην νομαρχία ο νομάρχης. Τον ρωτάει, απαντάει ότι κάτι συμβαίνει, αλλά δυστυχώς δεν ξέρω. Προσπαθώ να επικοινωνήσω με την Υπουργείο Εσωτερικών και με την Αθήνα, δεν μπορώ να επικοινωνήσω. Κατέβηκα στο Δημαρχείο και πληροφορήθηκα την πραξικοπηματική επιβολή του στρατού γύρω στις 9.30 με 10 η ώρα. Ήμουν στο γραφείο Δημάρχου και με επισκέφθησαν ο Γιώργος Ομάκης, τότε πρόεδρος του Πανεπιρωτικού Φοιτητικού Συλλόγου, και ο αείμνηστος Ιωάννης Μιλωνάς, κατά κόσμον ο αρχιμανδρίτης αργότερα Χερουβίμ Μιλωνάς. Και μου είπαν ότι αυτό και αυτό συμβαίνει, έχει επιβληθεί μάλλον δικτατορία και υπάρχει μια κινητικότητα στον χώρο τον σπουδαστικό, να εκδηλωθούν τα αισθήματα των νέων ανθρώπων, των σπουδαστών της πόλης μας, πάνω στο Πανεπιστήμιο, αλλά και στις άλλες σχολές.
Το διάστημα εκείνο, το 67, Γενάρη με Φλεβάρη, η Ένωση Κέντρο έβγαλε μια εφημερίδα, το Δημοκρατικό Βήμα, που κυκλοφορήσε κανένα δίμηνο, δεν πρόλαβε μετά το κλείσει η Χούντα. Μας ζητήσαν βοήθεια, επειδή δούλευα στην Υπηρωτική, την εφημερίδα που έβγαζε τότε η ΕΔΑ, και είχα μια κάποια εμπειρία, με παρακαλέσαν να τους βοηθήσω στη διακίνηση του εντύπου. Εκείνο το πρωί πήγαμε κατά τις 5.30 με 6 ώρα στα γραφεία της εφημερίδας, που είναι σήμερα το Καμπέριο. Κάπου εκεί ήταν τα γραφεία. Παπαδοπούλου, αν δεν κάνω λάθος. Κατά τις 6 ώρα 6.30, ανοίγουμε το ραδιόφωνο ώσπου να ετοιμάσουμε τα φύλλα, ακούγαμε δημοτικά εμβατήρια στο ραδιόφωνο. Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά με Αθήνα και με Πάτρα, δεν βγάζαμε νούμερα. Δεν έβγαιναν τα τηλέφωνα. Τότε πήραμε τηλέφωνο του Σπύρου του Βαδαλόκα, που ήταν βουλευτή τη Ένωση Κέντρου. Δεν ήξερε τίποτα. Ανησυχήσαμε και παίρναμε τηλέφωνο σε όλη την Ελλάδα τίποτα και καταλάβουμε ότι κάτι έγινε. Και τότε εγώ έφυγα και πήγα και ειδοποίησα το Στέλιο του Βαβέσου, από τα γραμματέα από τη ΣΕΔΑ, ότι κάτι γίνεται, να μάθουμε τι γίνεται. Η Χούντα των Συνταγματαρχών μπορεί για κάποιους να ήταν μια μεγάλη έκπληξη, ωστόσο πολλοί ήταν εκείνοι που στην πίσω πλευρά του μυαλού τους είχαν κρυμμένους τους φόβους τους για θεσμική εκτροπή. Φόβοι απολύτως δικαιολογημένοι και βάσιμοι με δεδομένο το πολιτικό κλίμα της εποχής και τον σταδιακό περιορισμό της ελεύθερης έκφρασης και δράσης. Μπορεί και να το περιμέναμε. Είχαμε κάνει παρόμοιες συζητήσεις. Αλλά δεν ξέραμε όμως το μέγεθος και το ποιόν αυτής της υπόθεσης. Είχαμε καταλάβει ότι η Ένωση Κέντρο μπορεί μεν να είχε λάβει την λαϊκή εντολή, αλλά το κοινοβουλευτικό σύστημα δεν στηριζόταν σε αυτήν. Στηριζόταν σε άλλες δυνάμεις. Άλλα στηρίγματα είχε. Δηλαδή το στέμα, τα ανακτήρια, το στρατό, την αστυνομία, την εκκλησία, τη δικαιοσύνη. Μα αν θα κατονόμαζα σήμερα, αυτό το είχαμε κάνει και τότε, αυτές τις δυνάμεις, τα στηρίγματα, δηλαδή ο στρατός από τη μία τη μεριά, από την άλλη το στέμα και ο εξωτερικός παράγοντας, έπαιζε ένα βασικό ρόλο ώστε να ασκήσει αυτή η κυβέρνηση τα καθήκοντά της. Είχαν φανεί τα προβλήματα ήδη από τον Ιούλιο του 1965, όταν έπεσε η κυβέρνηση. Δεν ξέραμε περίπου ότι θα φτάσουμε σε κάποια, ας το πω τώρα έτσι πάρα πολύ απλά, θεσμική ανομαλία ή εκτροπή. Τρεις μέρες πριν από τη δικτατορία, ο Πανεπιρωτικός Φοιτητικός Σύλλογος, κλιμάκιο της ΕΦΕ και η Δημοκρατική Νεολαία, διοργανώσαμε στην Άρτα συγκέντρωση για να καταγγείλουμε για μια φορά ακόμη το πραξικόπημα της αποστασίας και να ζητήσουμε να γίνουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα ελεύθερες εκλογές για να λήξει αυτή η ανώμαλη κατάσταση που επικρατούσε. Είναι περιττό να πούμε ότι εκεί γίνανε στην Άρτα διάφορα κωμικοτραγικά. Κάθισε στην πόρτα ένας μοίραρχος τότε, Νικολόπουλος, η καταγωγή του κάπου είναι εδώ από τα Γιάννα. Βασιλικό είναι ή στο Κεφαλόβρισο, σε ένα από αυτά τα χωριά. Και ζητούσε ταυτότητες όποιος έμπαινε μέσα στο κοινό θέατρο στην Άρτα, για να δει ποιοι μπαίνουν. Γέμισε το θέατρο, τον βγάλαμε κακήν κακός από έξω, αλλά αυτό το λέω για να σας πω τι κλίμα επικρατούσε στα Γιάννα. Εδώ στις διάφορες εκδηλώσεις που κάναμε, η ασφάλεια με τα συμβατικά τους αυτοκίνητα που έχουν τύπωνε προκηρύξεις εναντίον των συγκεντρώσεων αυτών και τις μοίραζε και από κάτω έβαζε εθνικόφρονες φοιτητές. Αυτό ήταν όργανο της ασφάλειας. Δεν υπήρχαν ούτε εθνικόφρονες φοιτητές, ούτε ξεκινούσαν από την ασφάλεια, η ασφάλεια τις πετούσε με τα αυτοκίνητά τους
και νομίζω ότι έχετε υπόψη σας κάτι τέτοιες προκηρύξεις που αποδεικνύουν πραγματικά το τι κατάσταση επικρατούσε. Ο εμφύλιος πόλεμος δεν είχε τελειώσει. Ο εμφύλιος πόλεμος άργησε πολύ μετά την μεταπολίτευση να τελειώσει εδώ στην πόλη μας. Ένα γκρίζο κλίμα και μια κατάσταση που εγώ τουλάχιστον τη βίωνα, επειδή ο πατέρας μου ήταν ανεμειγμένος και στην πολιτική, ήταν το 58 βουλευτής, είχε βγάλει αριστερά τότε δύο βουλευτές, τον πατέρα μου και τον Μιχάλη το Χριστογιώργο, και όσο και αν φαίνεται παράξενο, θυμάμαι και το 61. Τότε ήμουν 4 και 1/5 χρονών και θυμάμαι αυτό το ραδιόφωνο να μετράει μηδενικούς ψήφους. Μηδέν. 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 Και αυτό που έχει μείνει χαραγμένο δεν είναι κάτι που αμφέβαλα, αν το θυμάμαι πραγματικά, αλλά ήταν όντως. Θυμάμαι και τη θέση που ήταν το ραδιόφωνο και την μετακινημένη θέση ώστε να το βράδυ στο υπνοδωμάτιο εκεί που κοιμόταν η μάνα μου και ο πατέρας μου, το λεγόμενο ψυγείο, γιατί είχε μονίμως μια θερμοκρασία κάτω από 10 βαθμούς. Καμιά φορά κατέβαινε κάτω το 0 και ήταν το ραδιόφωνο εκεί και θυμάμαι ανθρώπους πέρα από τη μάνα μου, τον πατέρα μου κλπ. Να μετράνε έτσι ένα αγωνίως ψήφους και ήταν έτσι διάχυτο ένα αίσθημα απογοήτευσης, λήψης, θλίψης και δεν ξέρω. Νομίζω ότι η κατάσταση τότε ήταν αρκετά δύσκολη. Και επίσης θυμάμαι τώρα άλλες καταστάσεις όπου προεκλογικούς αγώνες με τα σύν, με τα πλήν, με τις χαρές, με τις λύπες, με τις αγωνίες για το τι θα γίνει, γιατί ήταν, τουλάχιστον για τους αριστερούς, ήταν δύσκολη κατάσταση όταν πήγαινα στα χωριά. Φήμες ότι αυτόν τον χτύπησαν, εκείνον τον άφησαν. Εικόνες από διαδήλωση, από συγκέντρωση στον Ορφέα και απ' έξω μιλιούνια χωροφυλάκους. Όλοι περιμέναν ότι κάτι θα γίνει την περίοδο εκείνη. Μόνο τα κόμματα ήταν ησυχασμένα. Θυμάμαι συγκεκριμένα σε μια συγκέντρωση με τον Θοδωράκη που είχα πάει σαν αντιπροσωπεία στο Αγρίνιο το 67, Μάρτι ή αρχάς Απρίλη. Είχε πει ότι αν τυχόν γίνει δικτατορία θα είναι σαν το τσίμπημα της μέλισσας, θα τσιμπήσει και θα πεθάνει. Κάτσε 7 χρόνια. Και κανένα κόμμα την ήξερε το τι θα γίνει. Λίγες ημέρες πριν το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου, οι σπουδαστές της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, που μετά από μεγάλη προσπάθεια είχαν δημιουργήσει Σύλλογο Σπουδαστών, πηγαίνουν εκδρομή στην Κόνιτσα. Συνοδευόμενοι από το διοικητή του εκεί τάγματος, πηγαίνουν στο νεκροταφείο, όπου μερικοί, με πρώτον τον Πολύκαρπο Κατσουλίδη, μηδιούν, ακούγοντας τον αξιωματικό να υμνεί τη νίκη του Εθνικού Στρατού στον Εμφύλιο έναντι των κομμουνιστοσυμμωρητών. Η τοπική κοινωνία πληροφορείται το γεγονός και ξεσηκώνεται, με αποτέλεσμα να υπάρξουν οι πρώτες διώξεις. Σε μια επίσκεψή μας στο νεκροταφείο εκεί της Κόνιτσας, μας οδήγησε εκεί ο διοικητής του τάγματος να πάμε εκεί, συνέβη κάποιο περιστατικό με ένα συσποδαστή μας, τον Πολύκαρπο τον Κατσουλίδη, που είχε σαν συνέπεια μετά να βρουν αφορμή και οι υποστηρικτές της δικτατορίας τότε στην Ακαδημία, καθηγητές αλλά δυστυχώς και συσποδαστές, να αρχίσουν διώξεις εναντίον του Κατσουλίδη, να γίνει μετά η δίκη του, να φυλακιστεί, γνωστά αυτά τα γεγονότα. Γενικά ήταν η αρχή πολλών προβλημάτων σε όσους από εμάς μας θεωρούσαν ότι δεν ήμασταν του καθεστώτος, και είχαμε πάρα πολλά προβλήματα. Υπήρχε μια τρομοκρατία πραγματικά. Είναι χρόνια τα οποία εγώ προσωπικά δεν θέλω να τα θυμάμαι. Μετά τη συνάντησή τους με τον τότε δήμαρχο Ιωαννίνο Ναλέκο Σόφη, οι δρόμοι του Προέδρου του Πανεπιρωτικού Φοιτητικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Μάκη και του φοιτητή στη Θεολογική Σχολή Αθηνών Γιάννη Μιλωνά χωρίζουν. Ο μεν
Γιάννης Μελωνάς, έφυγε να πάει να ειδοποιήσει άλλους φοιτητές που ήταν πολλοί φοιτητές στα Γιάννα εν όψη του Πάσχα. Εγώ δε πήγα στα γραφεία της ΕΔΑ, πέρασα από 2-3 σπίτια, τους είπα ελάτε πάνω στα γραφεία και αρχίσαμε να καίμε ό,τι υπήρχε μέσα στα γραφεία να μην πιάσουν τίποτα. Τι να κάψουμε, είχαν τυπωμένες τις διευθύνσεις που στέλνανε την υπηρετική εφημερίδα που έβγαζε τότε η ΕΔΑ εδώ στην πόλη μας και την κόβανε με ένα ψαλίδι και την κουλούσανε. Όλα αυτά τα κάψαμε για να μην πέσουν στα χέρια της ασφαλείας. Ποιοι ήταν οι συνδρομητές της υπηρετικής, δεν είχαμε τίποτα άλλο μυστικό, ούτε απόρριτο για να κάψουμε. Αυτά τα κάψαμε όλα. Κάποια στιγμή ακούσαμε ότι κηρύχθηκε ο στρατιωτικός νόμος και ορκίστηκε η πρώτη γύρω στις 11 και ορκίστηκε η πρώτη κυβέρνηση με τον Γκόλια. Ήρθε και ο Βασίλης ο Κοτούλας που έβλεπε τον ομό ή μάλλον όλη την Ήπειρο από το Κεντρικό Συμβούλιο των Λαμπράγιδων και αποφασίσαμε να πάμε να ξεσηκώσουμε την Ακαδημία και το Πανεπιστήμιο. Φτάνουμε στην Ακαδημία, βρισκόταν σε διάλειμμα. Φωνάζομαι τον Μακαρίτη, τον Πολύκαρπο, τον Κατσουλίδη. Του είπαμε τα νέα όσα ξέραμε και όσα ακούσαμε από το ραδιόφωνο για την ορκομοσία της κυβέρνησης και συναποφασίσαμε όλοι μαζί να φύγει η Ακαδημία και να πάμε όλοι μαζί επάνω στο Πανεπιστήμιο και θα αποφασίσουμε από το Πανεπιστήμιο τι θα γίνει. Στα Γιάννενα οι φοιτητές οργανώνουν την πρώτη μαζική αντιδικτατορική διαδήλωση στη χώρα. Βέβαια τότε δεν το ξέρουν. Αρκετοί μάλιστα έχουν την εντύπωση πως όλη η Ελλάδα βρίσκεται στους δρόμους. Δεν χρειάστηκε και πολύ να ληφθούν αποφάσεις. Ήρθε ο Γιάννης ο Μυρονάς, ήρθε ο Γιώργος ο Μάκης. Είχαμε ήδη μιλήσει τι ακριβώς θα γίνει. Μίλησε ο Λαοκράτης ο Βάσης θερμά. Ήταν πολύ καλός ομιλητής ο Λαοκράτης. Μίλησε δύο φορές εκεί. Καθώς εκεί συγκεντρωθήκαμε όσοι ήμασταν τότε στο Ιωάννη. Ήμασταν αρκετοί. Ο Γιώργος ο Μακρύς, η Μιράντα, πώς σου τώρα θυμάμαι, πρόχειρα, η Μιράντα, η Κολιαλίν, ο Γιώργος ο Παγιουργίου, ο Αποστόλης ο Μπράτσης, ο Κώστας ο Οικονόμου, ο Νίκος ο Μέγας, η Στέλλα η Σμαραγδή, η Νίτσα η Μοντράκη από την Κρήτη, αρκετή κριτική, ο Μακρυγιαννάκης, ο Νίκος ο Γκαϊδετζής, ο Φρυγανάκης από το Ρέθυμνος. Πού να το θυμάμαι τώρα όλες έτσι απ' έξω. Τους φέρνω στο μυαλό μου έτσι έναν αυτές τις εικόνες, αυτές τις φιγούρες. Ήμασταν όλοι μαζί. Τότε αποφασίστηκε να συνεχίσουμε. Δηλαδή να πάμε στην πόλη, στην πλατεία και εκεί να διαδηλώσουμε. Ξέραμε τον εθνικό ύμνο και κατεβαίναμε. Μπορεί και να μην ξέραμε τι κάναμε ακριβώς. Και προχωρούσαμε. Έβλεπε ο κόσμος. Άλλοι απορούσαν. Άλλοι τρέχανε πάνω να κρυφτούν. Κάποιοι χειροκροτούσαν. Φτάσαμε στην Ακαδημία. Εκεί μας περίμενε ο Πολύκαρπος ο Κατσουλίδης, με τον Νίκο τον Τσούνη, με την Γεωργία την Στουρνάρα. Είχαμε και εκεί την άλλη δική μας ομάδα και προχωρήσαμε προς το κέντρο της πόλης και τραγουδούσαμε αυτό το πολύ γνωστό τραγούδι. Πότε θα κάνει ξεστεριά, το λέγαμε συχνά. Εκεί πάλι μείνει ο Λαοκράτης και διαλυθήκαμε. Κάναμε και μια συμφωνία να βρεθούμε το απόγευμα στην Ζωσιμιά Ακαδημία και να συνεχίσουμε. Να χωριστούμε σε τριάδα, να κάνουμε και ομάδα, να χωριστούμε σε τριάδες. Δηλαδή, ανά τρεις
να μην ξέρει κανένας ποιος είναι, ποιος δεν είναι. Δικά που να προφυλαχτούμε, να διαφυλαχθούμε ένα παλιό σύστημα. Δεν μπορώ να πω ότι προλάβαμε. Ούτε η συγκέντρωση πήγαμε το απόγευμα που είχαμε. Ρίσκα, αλλά και απογορευόταν εξ' όλου αυτή η υπόθεση. Δεν ξέραμε ακόμα ότι ήταν η πρώτη αντιδικτατορική συγκέντρωση που γινόταν στον τόπο. Δεν το γνωρίζαμε αυτό. Αργότερα το μάθαμε. Ξεκίνησε μια μεγάλη πορεία από το Πανεπιστήμιο. Με συνθήματα, δεν περνάει ο φασισμός, 1-1-4, αντιαυλικά πάρ' τη μάνα σου και μπρος, δεν σε θέλει λός, γιατί ήταν όλα αυτά επίκαιρα. Φτάσαμε στη κεντρική πλατεία, στο Συντριβάνι, μίλησε ο Λαοκράτης ο Βάσης, μίλησε κι εγώ. Και μετά ψάλαμε τον εθνικό ύμνο και το «Πότε θα κάνει ξασταριά». Και διαλυθήκαμε αφού είπαμε ότι να προσπαθούμε να έχουμε μια επαφή μεταξύ μας. Είναι η πρώτη αντιδικτατορική εκδήλωση που έγινε σε όλη την Ελλάδα. Έγινε και το απόγευμα στο Ηράκλειο Κρήτης. Να σας πω πως δεν χρειάζονται μυθοποιήσεις γύρω από την κινητοποίησή μας. Θα έλεγα πως ήταν προέκταση. Άμεση, φυσιολογική, αυθόρμητη, του κλίματος, των ημερών, των μηνών, του χρόνου που προηγήθηκε. Αποτέλεσμα του ψυχισμού των φοιτητών, της νεολαίας, των Ιωαννίνων εκείνης της περίοδου. Το άκουσμα πως ήρθε, πως έγινε δικτατορία, μας έκανε να τυναχτούμε σαν ελαττήρια. Και κάναμε ό,τι αυθορμήτως η συνείδησή μας υπαγόρευε. Λέτε έξω από κέντρα, κομματικά κτλ. Μα εμείς πάντα λειτουργούσαμε έξω από κέντρα. Ίσως αυτό ήταν το μεγαλείο των παρεμβάσεών μας. Δεν παίρναμε από πουθενά κατά το κοινό λεγόμενο γραμμή. Έτσι, εκείνη την ημέρα λειτουργήσαμε σαν ένα σώμα και κάποιοι από εμάς που βρεθήκαμε λίγο πιο μπροστά από τους άλλους, απλώς διαχειριστήκαμε τη στιγμή και αν θέλετε το συλλογικό πνεύμα εκείνων των ημερών, που σημαίνει πως κάθε άλλο παρά μας ανήκει η στιγμή. Αυτή η στιγμή ανήκει ισοτίμως σε όλους εμάς όσους ήμασταν εκεί. Θα έλεγα πως στη θέση δική μου θα μπορούσε να βρεθεί κάποιος άλλος και να ήμουν εγώ στη δική του. Αυτή η παρέμβαση ήταν το παρόν, το παρόν των φοιτητών εν ονόματι της πόλης ολόκληρης, εν ονόματι του Πανεπιστημίου. Ήταν, θα έλεγα, ένα υπηρωτικό παρόν, ένα μεγάλο όχι, στη νύχτα της δικτατορίας που τότε ξεκινούσε. Μια νύχτα που βρώμικοι άνθρωποι την αποφάσισαν και έκλεψαν πολλά χρόνια από το μέλλον αυτού του τόπου, αφήνοντας και μέχρι σήμερα ακόμα τις σκιές του. Οι ενέργειες της πρώτης ημέρας, με αποκορύφωμα την πρώτη διαδήλωση στη χώρα ενάντια της δικτατορίας, δεν ήταν τυχαίες. Έχουν την εξήγησή τους, που εδράζεται στη δημοκρατική παράδοση της πόλης και στο ισχυρό φοιτητικό κίνημα, λίγα μόλις χρόνια μετά την ίδρυση και λειτουργία των πρώτων σχολών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ήταν χωρίς υπερβολή κλίμα δημοκρατικής άνοιξης. Ένα ελπιδοφόρο κλίμα. Αγωνιστικό. Αισιόδοξο κλίμα που ήρθε κάπως αργά στη μικρή μας πόλη. Μια πόλη που είχε σημαδευτεί από τα αποτελέσματα του εμφυλίου πολέμου και είχε διαμορφώσει μια σκληρή εμφυλιοπολεμική τοπική εξουσία.
αυτό το δημοκρατικό κλίμα προσδιορίστηκε από τρεις παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας ήταν η δημοκρατική παράδοση της πόλης. Τα Γιάννανα είχαν πάντοτε δημοκρατικό κίνημα. Ήταν μια προοδευτική πόλη. Βεβαίως, συνυπολογίζουμε πάντα τον βασικό παράγοντα που ήταν το γενικό πανελλήνιο δημοκρατικό κλίμα. Ο δεύτερος παράγοντας ήταν η ίδρυση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το πώς αυτό ιδρύθηκε, οι καθηγητές του, με το δημοκρατικό τους πνεύμα, οι φοιτητές του. Θα έλεγα πως το Πανεπιστήμιο ήταν τελικά ο καταλύτης, ο δημοκρατικός καταλύτης, ο πνευματικός καταλύτης, ο πολιτιστικός καταλύτης. Αυτό κατά έναν τρόπο έγειρε τις ισορροπίες υπέρ της δημοκρατικής πλευράς, υπέρ του δημοκρατικού κλίματος, υπέρ της δημοκρατικής άνοιξης για την οποία μίλησα ήδη. Ο τρίτος παράγοντας που προσδιορίσε αυτή την δημοκρατική άνοιξη ήταν η ποιότητα του φοιτητικού κινήματος, η ποιότητα του νεολαϊστικού κινήματος, το ενωτικό πνεύμα, τα ιδανικά τα οποία συνέπαιρναν τότε τον κόσμο. Προπαντός όμως, μια κινηματική ενιαία αντίληψη, χωρίς διαχωρισμούς κεντροαριστεράς, αριστεράς, ίσως ήταν ένα από τα ποιοτικότερα στοιχεία που δημιούργησαν τις καταστάσεις τις ποιοτικές εκείνες τις περίοδες. Η πρώτα-πρώτα το Πανεπιστήμιο ήταν μέσα στα Γιάννα. Ήταν εδώ που είναι τώρα η Εφορία. Δεύτερον, ήταν κάτοικοι μέσα στην πόλη, όλοι οι φοιτητές αυτοί. Μαζί με τους νέους υπήρχε ένα νεολαϊστικό κίνημα δυνατό. Οι Λαμπράκηδες ήταν μια αρκετά μεγάλη οργάνωση εδώ. Και όταν, αλλά και η ΕΔΗΝ ακόμη είχε δυνάμεις στην νεολαία. Αυτό μαζί με τους φοιτητές δημιουργήσαν ένα κίνημα πάρα πολύ καλό. Ανατράπησαν όλοι. Πολεμήθηκε ο εμφύλιος πόλεμος. Εκεί που δεν τολμούσαμε να πάμε στα χωριά, γιατί ερχόταν ο μαδάρχης των ΤΕΑ και απειλούσε τον κόσμο και μόλις πηγαίναμε άδειαζε το καφενείο. Πηγαίναμε κάθε Κυριακή με τους φοιτητές και του Πανεπιστημίου αλλά και του Πανεπιστημίου Αθηνών που όσοι βρισκόταν εδώ και σπάσαμε αυτή την τρομοκρατία. Ήταν από τις πιο καλές στιγμές που έζησε αυτός ο τόπος γιατί το σπάσιμο της τρομοκρατίας τον πήρανε στα χέρια τους νέοι και το κατορθώσαν. Αποτέλεσμα ήταν ότι ό,τι έγινε στις 21 του Απρίλη, στα Γιάννενα είχαμε τους περισσότερους συλληφθέντες, συγκριτικά με τον πληθυσμό, από όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι μια ένδειξη ότι είχε ανδρωθεί και ότι είχαμε ένα δυνατό κίνημα. Όσο και το φοιτητικό κίνημα όπως εδώ παρουσιάστηκε, θα σε έλεγα ότι μόνο του δεν ήταν. Δηλαδή, υπήρχε σαφώς συνδρομή, θα έλεγα πολυτιμότατη συνδρομή. Παράδειγμα, από το κέντρο, από τον Πανεπιστημιακό Σύλλογο στην Αθήνα, στον οποίο προείδρευε ο Γιώργος Σουμάκης, ο διευθυντής της αστυνομικής. Είχαμε βοήθεια πολύτιμη από την εκεί φιλοσοφική Θεσσαλονίκης, από τον εκεί φοιτητικό σύλλογο. Ήταν έτσι. Και φυσικά από τις πολιτικές εμπειρίες εκείνων των χρόνων που ήταν πράγματι πάρα πολύ σημαντικές.
Δηλαδή η ίδια η χώρα έβγαινε από ένα πολιτικό, θα έλεγαν, λίθαργο. Έτσι πιστεύαμε, εν πάση περιπτώσει, όλοι. Ότι δηλαδή ο τόπος έβαζε τέλος στην εποχή εκείνη που είχε ακολουθήσει τον εμφύλιο πόλεμο. Τέλωνε δηλαδή μια περίπου 15ετία. Αρκεί να σας πω ότι τον Φλεβάρι του 1964 η Ένωση Κέντρο κερδίζει τις εκλογές με πλειοψηφία. Ενώ δηλαδή πάνω από 50%. Δεν θα βρούμε άλλη κυβέρνηση πριν εκείνη του Κωνσταντίνου Καραμαλή τον Νοέμβριο του 1974. Δεν υπάρχει άλλη πραγματική κυβέρνηση στον τόπο. Όλες οι άλλες είναι κυβερνήσεις που γίνονται με το εκλογικό σύστημα. Ανάλογο κλίμα με αυτό στο Πανεπιστήμιο είχε διαμορφωθεί και στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία. Ωστόσο, εκεί τα πράγματα δεν ήταν τόσο εύκολα, ιδίως για τους καθηγητές αλλά και για τους μαθητές που εξέφραζαν διαφορετική άποψη για το τότε καθεστώς. Εκείνα τα χρόνια είχαμε πολύ καλές σχέσεις με το Πανεπιστήμιο. Μάλιστα, υπήρχαν και αξιόλογοι καθηγητές από το Πανεπιστήμιο, ο Καρατζάς, γνωστός, ο οποίος έρχονταν και δίδασκε στο παρέδιδε μαθήματα στην Ακαδημία. Ο Κακριδής, νομίζω. Κυρίως με τον Καρατζά είχαμε σχέση, αλλά και με φοιτητές και πάνω απ' όλα με τον Λαοκράτη το Βάση, ο οποίος πραγματικά ήταν ένας ηγέτης. Ήταν ο σύνδεσμός μας πανεπιστήμιο με την Ακαδημία. Από τη δικιά μας μεριά ήταν ο Πολύκαρπος ο Κατσουλίδης, μια άλλη μεγάλη μορφή που δυστυχώς έφυγε νωρίς, πριν από μερικά χρόνια, ο οποίος υπέστηκε τα περισσότερα δεινά, φυλακίστηκε στην Κέρκυρα. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, εμείς μάλιστα με πρωταγωνιστή έναν άλλον που ποτέ δεν αναφέρθηκε το όνομά του, ο Νίκος Οτσούνης, πρωτοστάτησε να συγκεντρώσουμε κάποια χρήματα για να στείλουμε στον Πολύκαρπο στην Κέρκυρα. Αυτό έγινε αντιληπτό από τους σπουδαστές που μας παρακολουθούσαν και από καθηγητή, ιδίως τον καθηγητή των μουσικών. Αυτός ήταν ο κύριος διώκτης μας εκεί πέρα. Είχαμε βέβαια και καθηγητές, θα πρέπει να αναφέρω τον αείμνηστο τον Γιώργο τον Καζάκο, τον πατέρα του Κώστα του Καζάκου και του Βασίλη του Καζάκου, που μας στήριζαν, αλλά και παράλληλα οι περισσότεροι δυστυχώς τότε είχαν ταχθεί με το μέρος της δικτατορίας και αρκετοί στις σπουδαστές μας, με αποτέλεσμα εμείς να έχουμε συνεχείς διώξεις, παραπομπές στην αστυνομία, να απ' έξω ήταν πάντα ο ασφαλίτης, τον βλέπω καμιά φορά, τώρα έχω χρόνια να τον δω, δεν ξέρω αν υπάρχει ο άνθρωπος, γνωστός τότε στην κοινωνία. Γενικά το κλίμα ήταν πολύ άσχημο για μας. Το ότι δεν υπήρξε καμία ουσιαστικά αντίδραση στην αντιδικτατορική διαδήλωση στα Γιάννενα έχει πιθανώς την εξήγησή του στον αρχικό ευνηδιασμό του τότε στρατηγού διοικητή της 8ης Μεραρχίας, Σταμάτη Σκληρού, ο οποίος μάλλον δεν είχε ενημερωθεί για το στρατιωτικό πραξικόπημα των συνταγματαρχών. Άλλωστε, την περίοδο εκείνη το παλάτι και οι μυστικές υπηρεσίες ετοίμαζαν το πραξικόπημα των στρατηγών, το οποίο θα εκδηλωνόταν το βράδυ της 28ης Μαΐου, σε περίπτωση που κέρδιζαν τις εκλογές η Ένωση Κέντρου και ο Γιώργος Παπανδρέου. Οι συλλήψεις όμως και η εμφάνιση ισχυρής παρουσίας στρατού και αστυνομίας στους δρόμους άρχισαν στα Γιάννενα το μεσημέρι της 21ης Απριλίου, ώρες μετά από μια σύσκεψη στην 8η Μεραρχία. Η αδράνεια του μεσοδιαστήματος οφείλεται, σύμφωνα με όλα τα στοιχεία και τις περισσότερες μαρτυρίες, στο ότι η αστυνομική και στρατιωτική ηγεσία της περιοχής αμφιταλαντευόταν για το αν έπρεπε να προσχωρήσει αμέσως τους κινηματίες και ανέμενε τις αντιδράσεις του πολιτικού κόσμου και κυρίως του βασιλιά. Γύρω στις 11-11.30 η ώρα απέναντι στην Μεραρχία άρχισαν να προσέρχονται παράγοντες και θεσμικοί και άλλοι παράγοντες του τόπου, προφανώς προσκεκλημένοι του τότε στρατηγού διοικητή της 8ης Μεραρχίας, του στρατηγού Σκληρού, όπως ο
Μητροπολίτης Σεραφείμ, όπως οι διοικητές, οι ανώτεροι διοικητές χωροφυλακής και ασφαλείας, ο πρόεδρος της ΕΙΜ και αείμνηστος δήμαρχος Κωνσταντίνος Φρόντζος και ορισμένοι άλλοι οι οποίοι είχαν δεσμούς από παλιότερα με την συντηρητική, την πιο συντηρητική παράταξη ως εκ της καταγωγής τους, της πολιτικο-ιδεολογικής και αντιστασιακής καταγωγής τους στον ΕΔΕΣ. Από το Δημαρχείο σε κάποια στιγμή, μετά την παρέλευση μιας ώρας, είδαμε απέναντι στην ιεραρχία τους παράγοντες που είχαν προσέλθει εκεί να αποχωρούν και μάλιστα ορισμένοι εξ αυτών με σπουδή, όπως ο ανώτερος διοικητής χωροφυλακής και ο διοικητής της ασφάλειας. Μετά από λίγο άρχισαν οι συλλήψεις στην πόλη. Συλλήψεις δημοκρατικών και κυρίως αριστερών πολιτών. Η ιεραρχία δεν είχε προσχωρήσει, η 8η ιεραρχία. Στη Χούντα γύρω στις 12 η ώρα, 12.30, ο τότε μέραρχος κάλεσε μία σύσκεψη. Πήγε ο Μητροπολίτης τότε, ο Σεραφείμ, ο Τσόγκας και κάτι άλλοι. Και συσκεφτήκανε τι να κάνει η ιεραρχία. Όταν είδανε ότι είχαν επικρατήσει σε όλη τη χώρα, τότε γύρω στις 2 η ώρα προσχώρησε και αυτή και άρχισαν και βγήκανε και πιάσανε στρατιώτες όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Ακολουθεί μια δεύτερη σύσκεψη στη 1 το μεσημέρι στη Μητρόπολη υπό την προεδρία του μακαριστού Σεραφείμ, χωρίς όμως την παρουσία του διοικητή της 8ης ιεραρχίας. Και αργά το μεσημέρι αρχίζει η διανομή χιλιάδων ανακοινώσεων, στις οποίες αναγράφεται η αναστολή συγκεκριμένων άρθρων του Συντάγματος και γνωστοποιείται πως ο υποστράτηγος Σταμάτιος Σκληρός αναλαμβάνει τον έλεγχο όλων των διοικητικών αρχών στη ζώνη ευθύνης της ιεραρχίας. Ήδη από νωρίς το μεσημέρι έχουν αρχίσει οι συλλήψεις, με βάση λίστες που υπάρχουν στην Κρατική Υπηρεσία Πληροφοριών και αφορούν κομμουνιστές από την εποχή του εμφυλίου. Σύνθημα της επιχείρησης, εκριζώσατε τα κυπαρίσια. Ανεβαίνω ξανά στα γραφεία του της ΕΔΑ, που ήταν απέναντι από το ρολόγι. Ήταν εκεί ο Μακαρίτης, ο Στέλιος, ο Βοβέσος. Και πήρε αυτός απόφαση σαν γραμματέας του Μαρχικής Επιτροπής της ΕΔΑ. Στις 3 η ώρα, ή μάλλον 3.30 η ώρα το μεσημέρι, να γίνει μια σύσκεψη πλατιάς νομαρχιακής επιτροπής της ΕΔΑ για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την ιστορία. Πήγαμε στα σπίτια μας και μετά περνάω από το σπίτι του Βαμβέτσου, ακούσαμε Deutsche Welle, BBC και ανηφορήσαμε για να πάμε στα γραφεία της ΕΔΑ. Μόλις πάμε μέσα στα γραφεία, βρήκαμε τον Μακαρίτη πια, Κώστα Μάτση. Είχε 5-6 μήνες που είχε βγει από φυλακή, ήταν παλιός φυλακισμένος. Έκλαιγε, κρατούσε ένα ξύλο στα χέρια του και πάνω ήταν ο Γιάννης ο Ζήσης, ο σχολήτης, μαζί με 3-4 άλλους, που θέλανε να τον πάρουνε τον Κώστα και να ερευνήσουν τα γραφεία. Αυτός που κοιμότανε, δεν είχε που να καθίσει αλλού, που κοιμόταν στα γραφεία, άρχιζε και φώναζε και τους απειλούσε με το ξύλο ότι όσο ζω δεν πρόκειται να μπείτε μέσα στα γραφεία. Μόλις πήγαμε, τώρα ο Στέλιος ο Βαμβέτσος, τι συμβαίνει Κώστα, τα όργανα του καπιταλισμού ήρθαν εδώ να καταλάβουν τα γραφεία. Καλά, ησύχασε. Μόλις το πως ησύχασες, τώρα κάντε ό,τι θέλετε, ήρθε ο γραμματέας, λέει αυτός. Λένε στο Στέλιο ότι, Στέλιο, θα πάμε λίγο να δώσει μια κατάθεση.
στην ασφάλεια και θα γυρίσεις. Τους λέει αυτός ότι δεν περνάμε καλύτερα από το σπίτι να πάρω και τη βαλίτσα. Την έχω έτοιμη. Όχι, λέει. Πήγε να πάει, εντάξει, λέει, θα πάω λίγο στο μέρος. Από κοντά η ασφαλίτσα στο μέρος. Ρε παιδιά, ξέρετε, αφού το ξέρετε ότι δεν έχει, ούτε παραθυράκι δεν έχει. Τι φοβάστε, να φύγω από πού. Τον πήρανε τον Στέλιο, πήγανε στην ασφάλεια. Από αυτή την ώρα άρχισαν και γινόταν σποραδικές σύλληψεις. Πήγα, βρήκα τον Πέτρο, τον Λεύκοβιτς, τον γείτονα. Παίζαμε εκεί στη γειτονιά, τότε τα παιδιά ήταν και λίγο ελεύθερα να κουνιούνται και πήγαμε παραπάνω που ήταν τα ΣΟΑ, πολυκατοικίες των ξωματικών, όπου βρήκαμε τους φίλους μας, γιατί ήταν φίλοι μας τα παιδιά. Εκεί άκουσα τις πρώτες απόψεις αυτών των παιδιών, όχι μόνο απόψεις, τη μεταφορά των πληροφοριών από την άλλη πλευρά. Ότι μαζεύουν καμιόνια με κομμουνιστές, ότι στα γραφεία της ΕΔΑ βρήκαν όπλα. Παιδιά, δεν είναι ακριβώς έτσι. Προσπαθούσα να πω και την άποψή μου. Πάντα σε φιλικό επίπεδο. Και αυτό θέλω να το τονίσω. Σε εκείνα τα γραφεία ποντίκια μπορεί να βλέπεις χαρτιά, ψηφοδέλτια κλπ. Αλλά μήπως υπερβάλλεται. Όχι, λέει, έχουν πληροφορίες. Τέλος πάντων, γυρνάω στο σπίτι και εκεί αντιλαμβάνομαι ότι ο ένας εκ των δύο λείπει. Αυτά, ο πατέρας είναι στην ασφάλεια, θα κρατηθεί εκεί. Δεν ξέρουμε πώς θα μείνει. Δεν ξέρουμε αν θα μείνει εκεί, αν θα πάει κάπου αλλού. Συνήθως έχει ακουστεί ότι θα ξανανοίξουν οι εξορίες. Δεν ήταν άγνωστη λέξη, γιατί από θείους, από θιάδες, σε εξορίες που μπαινόβγαιναν και από τον πατέρα από προηγούμενες, είχαμε ακούσει ιστορίες πολλές. Όχι ότι ήταν ευχάριστο, αλλά ήταν και αναμενόμενο να συμβεί ίσως ακόμα μια φορά. Ήρθαν και κάτι ξαδέρφια, ήρθε ο Στέφανος Σκοπούλης, λοιπά, μας έδωσαν κάτι ρούχα, κουβέρτες και τα λοιπά να πάμε στην ασφάλεια, πήγαμε έξω από την ασφάλεια, δεν μας άφησαν προφανώς να πούμε μέσα, τα αφήσαμε. Φύγαμε. Όταν γύρισα στο σπίτι ήταν ασφαλιστές οι μπαλκονόπορτες και όλα αυτά και η μάνα μου είπε εγώ δεν είμαι εδώ. Έχω πάει στο χωριό, έγινε το μάθημα και από εκεί άρχισε μια κατάσταση δύσκολη κάθε καθημερινή, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, χαράματα, να διακόπτεται ο ύπνος και η ησυχία, κοιμόμασταν μαζί με τη μάνα, να κατεβαίνει η μάνα στο υπόγειο, να κρυφτεί πίσω από σε μια εσοχή, να καθυστερούμε λίγο την κατάσταση, να κατεβαίνουμε εμείς, να μπαίνουν μέσα χωρίς να ανεβαίνουν πάνω, στην είσοδο. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω ονόματα τώρα, ούτε νιώθω εχθρικά με τους ανθρώπους. Που είναι η μαμά, με φιλικό τρόπο κτλ. Έχει πάει στο χωριό, δεν ξέρουμε τίποτα. Με ένα αίσθημα, γιατί ήμασταν και μαθημένα, μιλάμε και ψέματα. Αλλά απ' την άλλη, αισθανόμαστε και την ανάγκη ότι αυτό το ψέμα είναι ιερό. Και αυτή η κατάσταση συνεχίζονταν κάθε μέρα. Η σειρά του δημάρχου της πόλης που προέρχεται από την αριστερά δεν αργεί να έρθει. Το μεσημέρι της 21ης Απριλίου, και ενώ έχει επιστρέψει από το Δημαρχείο στο σπίτι του, συγκεντρώνονται έξω από αυτό δεκάδες χωροφύλακες και ασφαλίτες. Έρχονται από κάτω, φωνάζουν ο Δήμαρχος, βγαίνει η μητέρα μου, λέει ο Δήμαρχος εδώ είναι. Αντιλήφθην περί τίνος πρόκειται, λέει, τον θέλει ο διοικητής της ασφάλειας για λίγο, λέει, και θα γυρίσει. Για λίγο και θα γυρίσει, ήταν γνωστό τουλάχιστον στις οικογένειες που είχαν και παλιότερα υποστεί διώξεις, στις δύσκολες περιστάσεις του εμφυλίου και της μετεμφυλιακής περιόδου. Και η οικογένεια δικιά μου ήταν μία από αυτές.
μάνα μου τους απάντησε ότι ξέρω, λέει, όταν πήραν και τον πατέρα του, γύρισε μετά από 6 χρόνια, όταν πήραν και εμένα, γύρισα μετά από χρόνια επίσης. Βγαίνω έξω και εκεί ήταν ένα ζμάρι από χωροφύλακες, περίμεναν το Νταβέλη να συλλάβουν. Στα γραφεία της ασφάλειας διεξάγεται αμέσως μετά μία άτυπη μάχη για την παράδοση των κλειδιών του Δημαρχείου από τον Δήμαρχο προς τους ένστολους. Είχαμε μια διερκιστίνδα που κράτησε ώρες. Από πλευράς μου, χωρίς να έχω καμία αυταπάτη, ότι δεν διακυβεύονταν μεγάλα πράγματα από αυτήν την διελκυστίνδα, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορούσε, όμως έχοντας από πίσω τη σκέψη ότι θα έπρεπε να υπάρξει ένας τρόπος ελάχιστα, τουλάχιστον, αν όχι νομότυπος, ομαλός σε αυτή την παράδοση, αρνούμουν να δώσω τα κλειδιά σε κάποιον ένστολο, είτε της ασφαλείας, είτε της χωροφυλακής, είτε της μεραρχίας. Μου είπανε ότι αρμόδιος για την όλη κατάσταση είναι ο μέραρχος και ως εκ τούτου, ας πούμε, από εκεί προέρχεται στην ερώτησή μου ποιος είναι αυτός ο οποίος μας έχει εδώ πέρα και με ποιο δικαίωμα γίνεται αυτό το οποίο γίνεται. Και μου είπαν ότι είναι ο μέραρχος. Ζήτησα να έχω μία επαφή με τον μέραρχο προκειμένου να υπάρξει μία εξήγηση από μέρους του για αυτό το πράγμα. Μου είπαν ότι τον αναζήτησαν και τον αναζητούν, αλλά δεν τον βρίσκουν, είναι εκτός Ιωαννίνων. Όλα αυτά βέβαια ήταν προσχήματα, η εντολή τους ήταν να υπάρξει αυτή η παράδοση των κλειδιών, να τελειώσει όλη η διαδικασία των συλλήψεων και της κράτησης στο γραφείο, στην ασφάλεια όσων είχαν συλληφθεί και να προχωρήσει η διαδικασία περαιτέρω, δηλαδή η μεταφορά τους εκεί όπου η εντολή υπήρχε να μεταφερθούν. Αυτό κράτησε 2,5-3 ώρες και τελικά τους είπα να καλέσουν τον διευθυντή του Δήμου, τον διοικητικό διευθυντή του Δήμου, τον Μακαρίτη του Δημήτρη τον Πάλα, προκειμένου να υπάρξει συνεννόηση μαζί του για την παράδοση των κλειδιών. Υπήρχε και ένα θέμα, τι μπορούσε να υπάρξει αν εδίδονταν τα κλειδιά σε κάποιον ανεύθυνο και μάλιστα πολύ περισσότερο ένστολο παράγοντα που εκείνη τη στιγμή εμφανίζονταν ως ο κυρίαρχος, ας πούμε, στην έναν τίμο απέτηση. Οι συλλήψεις φυσικά δεν σταματούν την ημέρα του πραξικοπήματος. Ο μεγαλύτερος αριθμός αριστερών πολιτών συλλαμβάνεται λίγες ημέρες μετά, ενώ η διαδικασία αυτή ακολουθείται για μήνες. Η σύλληψή μου εμένα έγινε στην Όαση. Είχα βγει, είχα ραντεβού στην Όαση με 2 άλλους και εκεί έγινε η σύλληψή μου και μάλιστα φοβήθηκε ένας υπερεθνικόφρονας, ο Νικολάκης ο Μετροκώστας, μην τυχόν δεν με γνώριζε η ασφάλεια και λέει αυτός είναι, πιάστε το. Μεταξύ ασφαλίτες ήταν και τους ξέραμε και μας ξέρανε ποιοι είναι. Σε συνέχεια πιάσανε το Λάκι του Παπαϊώνα και 2 μέρες αργότερα πιάσανε το Μπουλίκαρπο το Κατσουλίδη. Το μεγάλο Σάββατο έγινε το μεγάλο το προγκρόμ που πιάσανε κόσμο και κοσμάκι. Τους πήραν από εδώ, τη δεύτερη γεμίσανε όλα τα αστυνομικά τμήματα και γιατί δεν τους χωρούσανε φέρανε και καμιά 80 άτομα στις φυλακές. Μείνανε την ημέρα του Πάσχα και τη Δευτέρα πρωί-πρωί στις 6 ώρα τους πήρανε, τους μεταφέρανε στην Κέρκυρα, καθίσανε στην Κέρκυρα 1-2 μέρες, τους βάλανε στο καράβι και τους πήγανε Γιάρο. Αφού περάσανε, πήρανε και τους άλλους από Πρέβεζα, από Μεσολόγγι και από Πάτρα. Εμένα με έπιασαν την τρίτη μέρα μετά από το Πάσχα. Πέρασε στρατούδικη εδώ, εγώ δεν πήγα στη Γιάρο. Την τρίτη πρωί ήρθαν κάτω στη δουλειά μου εκεί
μέρα δύο-τρεις ασφαλίτες και πάμε μια βόλτα μέχρι την ασφάλεια. Βέβαια στην ασφάλεια και πριν να γίνει η δικτατορία, εγώ ένα μήνα πριν να γίνει η δικτατορία, μέρα παραμέρα ήμουν στην ασφάλεια. Με καλούσαν συνέχεια. Για τα συνθήματα που σας είπα ότι γράφαμε. Και εμένα και άλλους μαζί. Θα στείλουμε κάτι, θα σας κάνουμε φυλακές, θα κάνουμε ένας διοικητής Σέρας, λεγόταν. Κάθε μέρα παραμέρα ήταν στην ασφάλεια. Και την Τρίτη το Πάσχα, έπειτα από την Πάσχα δηλαδή, είδαμε πιάσανε, με πήγαν στην ασφάλεια, σε ένα μπουντρού μέσα, είχαν και κάτι άλλους νεολαίους φοιτητές εκεί μέσα. Ένα μπουντρούμ όπως είναι τα μπουντρούμια στο κάστρο μέσα. Μας κράτησαν εκεί, δεν θυμάμαι τώρα, μία μέρα, δύο. Από εκεί στις φυλακές επάνω στο... πώς λέγεται, για απέναντι από τη στρατολογία και από τους τρίους. Εκεί συνάντησα τον κύριο Τωμάκη μέσα και άλλους. Πολύς. Θυμάμαι όμως, είχε μεσολαβήσει μια γνωστή μας να πάω να δω τον πατέρα μου μαζί με κάτι συγγενείς όταν βρίσκονταν στην Πρέβεζα. Και θα τους έπαιρνε το μεταγωγόν για να πάνε εκεί που θα πήγαιναν. Πήγα στην Πρέβεζα, μικρό παιδί. Τελικά κατάφερα και ήταν τον πατέρα μου. Αυτός εκεί, εγώ εδώ και ανάμεσα ο χωροφύλακας. Μπας και ανταλλάξουμε τα φοβερά μυστικά. Γυρνώντας, με έφεραν στο σπίτι, μπήκα μέσα, ήταν ανοιχτές πόρτες. Είχαν πάρει για τη μάνα μου και στις δύο απαγωγές. Ήμουν απόν. Τώρα θα ακουστεί παράξενο, αλλά στη δεύτερη αυτή, στο δεύτερο αυτό συμβάν, ένιωσα ανακούφιση. Λέω, τέλειωσε αυτό το βάσανο. Ήξερα ότι κάποτε θα συμβεί. Πιθανώς έδιναν χρόνο στη μάνα μου να κανονίσει τα των παιδιών της, που θα τα αφήσει. Όταν μπήκαν μέσα, από ό,τι μου είπαν μετά, ήταν η αδερφή μου και ήταν και η Χρυσάνθη. Ένας άνθρωπος που τον οποίο θέλω να αναφερθώ έτσι με τα καλύτερα λόγια. Η Χρυσάνθη ήταν ξαδέρφη μας, τότε ήταν 17 χρονών. Η μάνα μου βαριόταν πλέον να κατέβει στο υπόγειο, είχε μείνει πάνω, είχε πάει πίσω από μια πόρτα, ανέβηκαν αυτοί αποφασισμένοι να τη βρουν. Όταν τη βρήκαν, την έπιασαν τα γέλια. Αυτοί εκνευρίστηκαν. Αντιμίλησαν, ήταν και Χρυσάνθη εκεί, κάτι είπε, έλα και εσύ μαζί, λέει η μάνα μου αν έρθει Χρυσάνθη θα έρθει και η κόρη μου. Ένα χρόνο μεγαλύτερα από μένα, ήταν τότε έκτη δημοτικού φοιτητή. Οπότε μετά πολλά, προφανώς αυτό δεν ήθελα να το κάνω, ευγνώτης λόγος, και μείναμε εγώ η αδερφή μου να μας φυλάει, να μας προσέχει, να φροντίζει για τα πάντα μια κοπέλα 17 χρονών. Τα Γιάννενα του εμφυλίου και της μετεμφυλιακής περίοδου ξανάρχονται στο προσκήνιο και η πόλη ζει υπό το καθεστώς του φόβου και της αβεβαιότητας. Μέχρι και οι φίλοι μας βλέπουν στον δρόμο και αναμέραγαν για να το καταλάβεις, ας πούμε, ότι καλημέρα δεν μας λέγανε, φοβόντουσαν. Οι ανακρίσεις δεν ήταν τυπικές, ήταν ουσιαστικές, γιατί δεν μπορούσαν να δεχθούν ότι τα Γιάννενα κάνανε μια αντιδικτατορική εκδήλωση το πρωί και φοβηθήκανε μην τυχόν τους ζητήσουν και ευθύνες ότι εσείς τι κάνατε και δεν τους εμποδίσατε, ποιος ξέρει. Ήταν ουσιαστικές οι ανακρίσεις, πήρανε έναν-έναν, αλλά θέλανε να μπλέξουν μέσα και το πανεπιστήμιο. Ο πατέρας μου ήταν και με ανήκει στο βλάβη, γιατί από την πρώτη αυτή που είχε πάει στα Γιούρα, πριν πάει στη Λέρο, είχε πάθει άμφραγμα. Και ύστερα ξανάπαθη και εν πάση περιπτώσει ήταν στη Λέρο. Είχαμε πάει να τον δούμε στη Λέρο που ήταν στο νοσοκομείο γιατί είχε πάλι έμφραγμα και μαρμαριές και τέτοια. Δεν μας άφησαν εκεί να τον δούμε. Η κυρία διευθύντρια. Νοσοκομείο και μάλιστα την ίδια μέρα πήραμε μήνυμα από την ασφάλεια ότι είμαστε ανεπιθύμητοι και πρέπει να πάρουμε το πρώτο πλοίο το πρωινό και να
να φύγουμε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά πως με τη Χρυσάνθη και τη θιά μου, τη Νίτσα, γυναίκα του αδερφού της μάνας μου, πηγαίναμε να φάμε, από πίσω ήταν πάντα ένας ασφαλής και για πλάκα σηκωνόμαστε και φεύγαμε για να έρθει και αυτός από πίσω και είπα, εντάξει, αυτό ήταν το αστείο της υπόθεσης, έπρεπε να βρούμε και έναν τρόπο να κάνουμε λίγο έτσι πιο εύθυμη την κατάσταση. Οι ανακρίσεις γίνονται σε άτομα που υποδεικνύονται από γνωστούς ή ακόμη από φίλους και συμμαθητές. Οι περισσότεροι, μπορώ να πω, από όλους τους πολιτικούς χώρους ήταν αντίθετοι. Αλλά υπήρχε και μια μικρή μειοψηφία ανθρώπων που είχαν επαφές με την αστυνομία, είχαν επαφές με τον συγκεκριμένο καθηγητή, ο οποίος να σημειωθεί, η βαθμολογία ήταν 4, 4-25 είχα εγώ, άλλος είχε 4, και όχι βέβαια ότι ήμασταν άσχετοι με τη μουσική, αλλά έπρεπε να υποστούμε τις συνέπειες το ότι ήμασταν αντίθετοι προς το καθεστώς. Γενικά, οι καθηγητές αυτοί που μας αντιπαθούσαν, μας τιμωρούσαν μέσω της βαθμολογίας. Και παράλληλα, οι ανακρίσεις που γινόταν μετά από υπόδειξη κάποιων σπουδαστών και κάποιων καθηγητών. Οι συλληφθέντες παίρνουν το δρόμο για τις φυλακές και την εξορία. Από τα Γιάννενα το βράδυ της 21ης Απριλίου ξεκινούν λεωφορεία με συλληφθέντες, με άγνωστο προορισμό. Λίγο έξω από τον Λούρο, η αγωνία των συλληφθέντων μεγαλώνει όταν βλέπουν ένα κομβόι στρατιωτικών αυτοκινήτων και αρμάτων με αναμένους τους προβολείς να περιμένει. Η σκέψη έρχεται φυσιολογικά, θα μας εκτελέσουν. Τελικά τα λεωφορεία συνεχίζουν και φτάνουν στις φυλακές του Παντοκράτορα στην Πρέβεζα. Εκεί όπου τους περιμένουν δύο μεγάλες εκπλήξεις από το παρελθόν, από τον Εμφύλιο και τη Μακρόνισο. Στην Πρέβεζα, στρατιωτικός διοικητής ήταν ο Σκαλούμπακας. Ο Σκαλούμπακας ήταν ο συνεταίρος του Ιωαννίδη στη Μακρόνισο του Εμφυλίου πολέμου, που διέπραξαν εκεί τα εγκλήματα που διέπραξαν εναντίον των κρατουμένων της Μακρονήσου. Επιχείρησε και εδώ να επιδείξει τις ικανότητές του στην προσπάθεια να ανανύπτουν υπό την τρομοκρατική και βασανιστική πίεσή του οι πολιτικοί αντίπαλοι και βέβαια στην προκειμένη περίπτωση οι αριστεροί και κομμουνιστές πολίτες και μας απείλησε ότι μάλιστα επεκαλέστη και όσους τον γνώριζαν από πολύ παλιότερα από εκείνες τις περιστάσεις της Μακρονήσου, επεκαλέστη τις μεθόδους εκείνες τις οποίες θα χρησιμοποιούσε και εδώ και τότε, τώρα, ώστε να ανανύψουμε, να ταχθούμε δηλαδή με το μέρος της Χούντας και ότι σε αυτήν την προσπάθεια θα έβρισκε ανταπόκριση και από μέρους μας, εάν βεβαίως αποφασίζαμε εθελοσίως να προσχωρήσουμε στη δικτατορία. Και μετά από μια-δυο μέρες επακολούθησαν πιέσεις απέναντι σε όλους μας σχεδόν, αλλά σε ορισμένους πολύ έντονες, με επίδειξη και ενεργειών βασανισμού, που τις υπέστη, για παράδειγμα, ο αείμνηστος αγωνιστής, ο Γκαλμπίνος, τον οποίο κάλεσαν σε ένα κουτούκι που υπήρχε δίπλα και τον εβασάνισαν. Και ήρθε σε κόμμα, διότι έπασχε και από διαβήτη και κόντεψε να χαθεί αδική ο άνθρωπος. Μαζί με τον στρατικό διοικητή Σκαλούμπακα, δεσπότης ήταν ο ιερεύς της Μακρονήσου, ο οποίος είχε συμμετάσχει ενεργά δίπλα στους βασανιστές της Μακρονήσου σε όλη αυτή την φρικώδη δραστηριότητα
εκείνης της εποχής, ο οποίος μας επεσκέφθη και αυτός για να επιδείξει τα φιλοέσπραχνα αισθήματά του, παραμονή του Πάσχα, με την ευχή ότι εάν θέλουμε μπορούμε να πάμε στο σπίτι μας, αρκεί βεβαίως να υπαχθούμε στην εν γέννη λογική και δράση της δικτατορίας. Με λίγα λόγια έγινε μια επιστροφή στο παρελθόν. Μια επιστροφή ήταν, ναι, ήταν μια ολική σχεδόν, συμβολική και πραγματική επιστροφή στο παρελθόν. Από την Πρέβεζα το δρομολόγιο με τα πλοία έχει προορισμό την εξορία. Το Μάιο όμως γίνεται το πρώτο στρατοδικείο στην περίοδο της Χούντας και αυτή η πρωτιά ανήκει στα Γιάννενα. Οι ποινές ξεκινούν από φυλάκιση 45 ημερών με αναστολή και φτάνουν ως τη διετή φυλάκιση και χρηματικά πρόστιμα. Εγώ πέρασα ένα στρατοδικείο, το πρώτο στρατοδικείο ξανά έγινε στα Γιάννενα στις 16 Μαΐου. Δικάστηκα για διασπορά ψευδών ειδήσεων, 2 χρόνια φυλακή και 10.000 μεταλλικές δραχμές, γιατί είπα σε κάτι φοιτητές ότι δεν πρόκειται να κρατήσει αυτή η κατάσταση, έχουν ξεσηκωθεί σε όλη την Ελλάδα και έχουμε υποχρέωση να ξεσηκωθούμε κι εμείς. Αυτό το δέσανε ότι δεν έδωσα ψευδές ειδήσεις και ήταν στις 16 Μάη το πρώτο στρατοδικείο που έφαγα την πρώτη διάρα, τα πρώτα 2 χρόνια φυλακή. Πέρασα κι άλλο στρατοδικείο για περίύβρης αρχής, γιατί στο πρώτο στρατοδικείο ήταν ο τότε μοίραρχος ο Νικόπουλος και με γνώρισε, λέει, ότι ήμουν εγώ στην Άρτα, ή πράγματι ήμουν στην Άρτα, και τον απεκάλεσα φασίστα και δεν τον άφησα να μπει μέσα στο κινηματοθέατρο. Στην ουσία δεν εξετάζει ότι κι εγώ είμαι με εσάς, να σας καταδίδω κι έναν αριστερό. Έφαγα άλλα 2 χρόνια φυλακή και το Σεπτέμβρη έγινε η μεγάλη δίκη στις 16 Σεπτεμβρίου που δικαστήκαμε σχεδόν όλοι. Από εδώ καθίσαμε και φύγαμε, πήγαμε στις φυλακές Τρικάλων μέχρι το Μάρτιο. Μας ζητήσανε να κάνουμε δηλώσεις μετανοίας, δεν κάναμε δηλώσεις, μας πήραν από εκεί, μας πήγανε στις φυλακές της Έγινας, μετά φυλακές Αβέροφ και μετά στον Κορυδαλό που ήδη είχαν τελειώσει σαν κτηριακές εγκαταστάσεις και αρχίσανε και τις χρησιμοποιούσαν. Το τσίμπημα της Μέλισσας, όπως είχε προβλέψει ο Μίκης Θεοδωράκης για ένα πιθανό στρατιωτικό πραξικόπημα, κράτησε τελικά πολύ περισσότερο από ό,τι μπορούσε κάποιος να φανταστεί. Το κλίμα του φόβου, των διώξεων και της ανησυχίας εδραιώνεται στα Γιάννενα. Η Χούντα επαναφέρει με μεγάλη ευκολία τους καταλόγους του εμφυλίου, με τα καταστήματα στα οποία δεν πρέπει να πηγαίνουν οι πολίτες γιατί ανήκουν σε αριστερούς. Επομένως, θα στιγματιστούν οι ίδιοι. Είναι συντηρητική πόλη τα Γιάννενα. Αν και μέσα τα Γιάννενα ήταν πάντα προοδευτικά. Πάντα δημοκρατικά. Αλλά είναι συγκυρίες τέτοιες. Δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Όταν λέω πολύ δύσκολα, κυριολεκτό μου, ούτε για δουλειά μπορούσα να πω. Με δούλευα στον παρακάλαμο και ήθελα άδεια από την ασφάλεια να πάω να δουλέψω. Δεν έβγαλα για 2 μέρες και την πήραν. Δεν μπορούσε με, ήταν να. Ήμασταν απομονωμένοι και από τους φίλους και από δουλειές γενικά, ας πούμε. Γι' αυτό οι περισσότεροι αναγκαστήκαν και πήγαν στην Αθήνα. Ήταν δύσκολο να επιβιώσει στα Γιάννενα. Εγώ στη σχολή ήταν 3 χρόνια, στη σχολή έκανα 6 χρόνια. Το δεύτερο έτος το φίτησα 3 φορές μέχρι τον Μάιο μήνα. Μία το 67 που πήγα φυλακή και έμεινα λόγω απουσιών.
δεύτερη φορά. Ξαναπήγα όταν βγήκα τη φυλακή του Νοέμβριο. Με υποβάλλαν το Μάιο μήνα από όλες τις σχολές Ελλάδας, δημόσιες και ιδιωτικές. Το χάσα και δεύτερη φορά. Και πήγα και τρίτη φορά, λες και τελειώσα το Κέμπριτζο. Απογόρευαν πρώτον δημόσιες υπηρεσίες, στρατός, νοσοκομεία, ό,τι αυτά. Δεν πήγαιναν σε αυτά τα μαγαζιά να ψωνίσουν. Απογορευόταν. Ήλιο, Κασκανάκος. Δεν υπάρχει να πάτε. Και σε διάφορα άλλα μαγαζιά. Εντάξει, τα πράγματα ήταν ζόρικα. Θα μου πεις, ήταν ζόρικα στις σχέσεις με τους ανθρώπους. Ήμασταν δακτυλοδεικτούμενοι. Όχι. Και ίσα ίσα εγώ θέλω να καταθέσω έτσι και όλες αυτές τις εκφράσεις, ίσως δειλές, ίσως υπόγειες, ίσως προσεκτικές από ανθρώπους οι οποίοι με όρους τρέχουσας πολιτικής ορολογίας θα τους έλεγε κανένας δεξιούς ή οτιδήποτε. Θα ήθελα να αναφερθώ, ας πούμε, στο συμμαθητή μου το Ντάκη. Τυχαίνει η κόρη του τώρα να τον έχω δει μετά από πολλά χρόνια. Είναι συμμαθήτρια με τη δεύτερη κόρη μου. Επίσης ήμασταν φίλοι αδελφικοί στο σχολείο. Πότε έπαιζε αυτό το άλογο και εγώ τον αρματοδρόμο και τα ανάπαλη. Ο οποίος τώρα είναι, μπορεί να είναι ταξίαρχος, μπορεί να είναι στρατηγός. Εγώ τον, πριν από 5-6 χρόνια τον ρώτησα τι γίνεται ρε Τάκη, τι είσαι, μου είπε συνταγματάρχης. Ήταν γιος εξωματικού. Και θυμάμαι έτσι με πολύ αγάπη, ας πούμε, και τη συμπαράσταση των παιδιών των Ίδων και των μανάδων τους κτλ. Οι οποίοι προφανώς ανήκαν σε ένα άλλο κόσμο. Δεν είμαι σίγουρος ότι τους άρεσε η δικτατορία, ότι προφανώς όχι. Αλλά εν πάση περιπτώσει βοηθούσαν. Πολλοί δάσκαλοι το ίδιο, όχι όλοι. Έχω και τις κειμενικά μαύρα παραδείγματα, δεν θα πω πάλι ονόματα. Αλλά μου έχει μείνει χαραγμένο στην έκτη δημοτικού που με, ενώ δεν είναι σειρά μου να το κάνω και αμέριμνο συζητάω, να μου λέει σήκωση και θα πεις τώρα την προσευχή. Τώρα ανεβαίνω εγώ πάνω, πάτερ ημών, σταματάει το μυαλό, κολλάνε τα πάντα και ανεβαίνει πάνω και με δέρνει αλήπητα χαρακτηριστικά μπροστά σε όλο το σχολείο και στραπάμε στην τάξη μέσα. Βέβαια, ποιος θα μάθει αυτό, οι γονείς σου κλπ. Και άρχισε. Ικανοποίηση, δικαίωση, περηφάνεια, μήπως προβληματισμός και απογοήτευση. Τι μένει για πες μου εσύ τι μένει. Τίποτε δεν μένει. Κάναμε καθήκον. Ποιο καθήκον κάναμε. Καθήκον απέναντι σε ποιον. Ποια δημοκρατία έχουμε σήμερα. Γιατί παλεύουμε τότε. Μετά από 40 χρόνια. Να κάτσουμε να βάλουμε τα πράγματα κάτω. Τι κερδίσαμε. Χάσαμε, δεν θα το έλεγα, ας πούμε. Χάσαμε πάρα πολλά. Αλλά μπορώ να πω ότι κερδίσαμε. Μένει μια ικανοποίηση εσωτερική ότι έκανε το καθήκον του. Και το κάνανε όλοι. Καθένας με τον τρόπο του. Ο αντιδακτατορικός αγώνας ήταν καθολικός. Δεν πήραμε τα όπλα να χτυπήσουμε τη Χούντα. Αλλά ότι κυκλοφορούσαν ακόμη και ανέκδοτα. Από στόμα σε στόμα εναντίον της Χούντας
Και αυτό ήταν μια αντιδικτατορική πράξη του κόσμου. Ότι πηγαίνανε στους κινηματογράφους που πριν ξεκινήσουν οι ταινίες είχαν τα επίκαιρα και δείχνανε συνέχεια τον Μπατακό, τον Παπαδόπουλο, τον Μακαρέζο και όλους αυτούς. Και όπως ήταν σκοτεινά, γιούχαρε ο κόσμος. Και τους γιουχάιζε. Και αυτή ήταν η δικτατορική. Πάλι. Απλώς εμείς δεθήκαμε μια ομάδα από παιδιά, γιατί περάσαμε από φυλακές, από στενοχώριες, νέα παιδιά ήμασταν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δικαιώθηκε ο αγώνας που έκανε ο λαός με τη μεταπολίτευση. Σιγά σιγά έχει εδραιωθεί μια αστική δημοκρατία που είναι κατάκτηση όλων αυτών των αγώνων. Όχι μόνο των δικών μας, αλλά και από τον εμφύλιο μέχρι τη μεταπολίτευση. Δικαιωθήκαν οι αγώνες γιατί όλος ο κόσμος αυτό ζητούσε. Μία δημοκρατία και μία ειρήνη. Αν με ρωτήσει κανένας, θα πω ότι καλά περάσαμε. Όσο και αν φαίνεται παράξενο. Έτσι. Με ξέρω πόσα χρόνια μακριά από τους γονείς. Καλά πέρασε με την έννοια ότι έβλεπες αυτή την αγάπη του κόσμου, την εκτίμηση στον πατέρα, στη μάνα. Εισέπρατες δηλαδή ένα πράγμα που σου έδινε κουράγιο. Επίσης, όπως είπα και προηγουμένως, είχαμε την τύχη να είμαστε προετοιμασμένοι. Να έφτανε η μάνα μου να μας λέει ότι αυτό το σπίτι είναι σαν να είναι γυάλινο, ότι πρέπει να συμπεριφερόμαστε όπως είμαστε, ότι δεν κρύβουμε τίποτε. Αυτό βέβαια δεν ήταν τόσο εύκολο για άλλους ανθρώπους πιθανά. Ο πατέρας μου ήταν εκτεθειμένος, ήταν αυτός που ήταν λευτής και τα λοιπά. Άλλοι αριστεροί που πήγαν να βρουν μια δουλειά που δεν είχαν πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, που δεν ήθελαν να φανεί ότι είναι αριστεροί, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι η οικογένειά τους θα μπορούσαν να ζήσουν τα παιδιά τους, έκρυψαν για να τα προστατεύσουν ότι είναι αριστεροί. Και ύστερα αυτά τα παιδιά βρέθηκαν σε μια δύσκολη κατάσταση όταν ανακάλυπταν ότι ο πατέρας τους, η μάνα τους είναι ισοδύναμο κάποια εγκληματία. Αυτό το πράγμα ευτυχώς, και προφανώς είναι δικαιολογημένο αυτό, δεν το ζήσα εγώ. Ίσα που ένιωθα και ένα σαν γαμάρι. Όπως όταν μας έδαιναν στο σχολείο, κάναμε καμιά πλακή και τα λοιπά. Το ξύλο, που τότε ήταν και λίγο κανονικό, ήταν λίγο σαν παράσημα. Ακόμα και αυτό το νιώθαμε μέσα μας, τουλάχιστον μας γέμιζε. Και γι' αυτό λέω ότι περάσαμε καλά. Επίσης δεν είχαμε αυτό το πράγμα της αντιπαράθεσης, της κομματικής, της πολιτικής τα λοιπά, αλλά είχαμε μια άλλη μορφή συλλογικότητας, τουλάχιστον με τους συμμαθητές μου, όπως το ένιωσα εγώ, και στο γυμνάσιο και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Επαιτειακά μιλάμε για παρακαταθήκες. Έχει αυτό καμιά σημασία? Και αν έχει, έχει πολύ μικρή. Το θέμα είναι τι κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Γιατί όπως εκείνη η στιγμή προέκυψε από δεκάδες άλλες μικρές στιγμές, έτσι φωτίζει και τις καθημερινές μικρές μας στιγμές. Το θέμα είναι να το σκεφτόμαστε αυτό. Εκείνη η στιγμή να ορίζει και να κρίνει. Και αν πρέπει και να δικάζει τις καθημερινές μας στιγμές τώρα. Χθες, σήμερα, αύριο. Γιατί τότε μόνο έχει αξία να τη θυμόμαστε. Τότε μόνο έχει αξία να μιλάμε για παρακαταθήκες. Ο προβληματισμός μου γίνεται μεγαλύτερος και ο σκεπτικισμός. Όταν σκέφτομαι πως εμείς οι υποτίθεται δοκιμασμένες γενιές από τη δικτατορία σπαταλήσαμε αφρόνος τον χρυσό χρόνο της μεταπολίτευσης, τις δεκαετίες της.
και δεν δημιουργήσαμε υποδομές σε αυτή τη χώρα ανθεκτικές για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του μέλλοντος. Αν όμως πρέπει δε και καλά κάτι να πω, θα έλεγα πως τέτοιες στιγμές ας φωτίζουν, ας ορίζουν, ας κρίνουν, και ας δικάζουν αμήλικτα τα βήματά μας. Και προς την νεότητα, προς τους φοιτητές, ένα έχουν να διδαχθούν από τέτοιες στιγμές. Χωρίς αυτονομία, χωρίς αυθόρμητη δράση, δεν μπορεί να υπάρξουν ποιοτικές στιγμές και δεν μπορεί το λεγόμενο φοιτητικό κίνημα να είναι κίνημα. Για να είναι κίνημα πρέπει να είναι αυτόνομο, πρέπει να είναι ποιοτικό, πρέπει να είναι πολύ μα πάρα πολύ απαιτητικό από τον εαυτό του. Θα έλεγα πως οι στιγμές οι καλές του παρελθόντος πρέπει να ορίζουν τα ποιοτικά βήματα του παρόντος και του μέλλοντος.